Ο πρωτογενής τομέας στην ΚΟ είναι σε ανάπτυξη και έχουμε το καλύτερο κρασί. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι παλιοί. Το ασφενδιανό κρασί έχει μεγάλη φήμη και φυσικά η ανάπτυξη των ινοπαραγωγών εδώ στο νησί μας είναι ραγδαία. Σήμερα είμαστε εδώ στο ινοποιείο του κυρίου Μωρέ, στο Μεσαριανό, για να δούμε την εμφιάλωση, εμφιαλώνεται το κρασί και να δούμε όλα τα στάδια του. Πάμε μέσα να τα δούμε. Καταρχήν, σας ευχαριστώ που με ετοιμάτε για άλλη μια χρονιά. Η σοδειά κυμαίνεται σε θέμα παραγωγής από τη μέση και λιγάκι πιο πάνω. Θα πάει λιγάκι πίσω, γιατί δεν πρόλαβε το αμπέλι να κάνει όλο τον πράσινο κύκλο του. Δηλαδή, δεν πρόλαβε να γίνει η λεγόμενη έκπτυξη των οφθαλμών, να ανοίξουν δηλαδή τα μάτια, γιατί ο Μάρτιος και Απρίλιος ήταν πολύ παγερή. Θα πάμε πίσω στα λευκά μία εβδομάδα και στα κόκκινα γύρω σε δύο εβδομάδες. Ποιότητα σε αυτό φετινό. Από θέμα ποιότητας, εμείς σαν βιολογικοί και εμείς, μιλάω για τους άλλους συναδέλφους, με πολύ αγάπη πάντα, η χρονιά ήταν μια τέλεια χρονιά. Γιατί ήταν ένας χειμώνας πολύ ξηροθερμικός, αλλά πέρασε. Ένας χειμώνας τα τελευταία άβρεχος, και όπως έλεγε ο συγχωρεμένος ο Θεός ο Διακογιώργης μου, χειμώνας άβρεχος, μούστος άμετρος. Υψηλόβαθμα, οδεύουν να πάνε δηλαδή σε ένα τρίγο. Υπολογίζουμε στα κόκκινα γύρω στα 13,5 με 14 βαθμούς. Και αυτό που λέω κάθε χρόνο με τις ταπεινές μου και φτωχές γνώσεις, ότι δεν πρέπει μόνο να δούμε τον αλκοολικό τίτλο. Πρέπει να είναι όριμες και οι φενόλες και οι τανίνες μαλακωμένες για να δώσουν παραπέρα ένα κρασί μεστό και με ωραία αρώματα. Εδώ όπως ήρθατε σήμερα, αργήσαμε λιγάκι στο Ζεφιάλους, πήγαμε και τους 20 μέρες πίσω, λόγω ότι δεν βιαζόμαστε. Αλήθειες πρέπει να λέμε ότι φέτος η παραγωγή σχεδόν το 70-65% είναι τελείως απόλυτη. Δηλαδή η περσινή σοδειά είναι απόλυτη. Το 2018 είναι σχεδόν απόλυτη. Μόνο το 25-30% διοικητεύσαμε, ποτού μας πιάσει ο κορονοϊός. Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη και κάτι λίγα που δώσαμε τώρα τελευταία. Και έτσι εφιαλώνουμε τώρα. Η σοδειά του 19. Είναι η σοδειά του 19. Είναι μια πάρα πολύ υποσχόμενη. Άφησα πέρυσι τα κρασιά, τα σταφύλια να οριμάσουν, να φτάσουν σε ένα επιθυμητό βαθμό. Και όπως ξέρετε, πάντα μου αρέσει να πειραματίζομαι. Είναι αυτό που λένε μεγάλοι νοπαραγωγοί και οινολόγοι, ότι όσα χρόνια και να περάσουν, μας διδάσκει κάθε χρόνο κάτι καινούριο. Η παραγωγή είναι αυτή. Και η διαδικασία. Βλέπω ότι όλα τα παιδιά εδώ βοηθούν στην εμφιάλωση και έχει κάποια στάδια. Ποια είναι τα στάδια? Θα πω πρώτα για τα παιδιά. Έχω παρεξηγηθεί για αυτά που λέω. Εδώ ζουν μια μυσταγωγία. Έτσι, μέσα τους. Με αγάπη, όλοι βέβαια. Με αγάπη. Πρέπει τα παιδιά να τους δείξουμε τις παραδόσεις μας, τις ρίζες μας. Να καταλάβουν πως έρχεται το καλοκαίρι, φεύγει το καλοκαίρι με τις ανταλλαγές της εποχής. Τώρα η διαδικασία ποια είναι? Σήμερα φιαλώνουμε το κρασί μας, πάντα φιλτράριστα, λίγη σε πανελλαδικό επίπεδο το τολμούν, γιατί όπως ξέρετε ένας από τους τέσσερους ρόλους του βαρελιού είναι να τους κάνει μια φυσική διάβγηση. Μέσα από το βαρέλι, ναι, πάντα λαφή τα γάλια. Θα σας βοηθήσω μιχάς από την κάμερα ότι έχετε το κρασί από εδώ. Κατευθείαν. Κατευθείαν από το βαρέλι, εδώ, το βλέπουμε. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και η μαγεία όλη πια είναι, Μαρία μου, ότι κάθε βαρέλι έχει διαφορετικό αρώμα. Άλλα έχουν χαρακτηριστεί φουμέ από το Δεκέμβρη που κάνουμε τις μεταγγίσεις, άλλα έχουν χαρακτηριστεί ρουστίκ, πιο πολύ βανίλια, και τα άλλα που είναι τα παλαιωμένα που οδεύουν για να βγάλουν τα αρώματα αργότερο. Είναι αυτό που λέμε οι ποικιλίες των κρασιών, έτσι? Όχι ποικιλίες. Η ποικιλία είναι μία. Είναι η ποιότητα του βαρελιού που θα αγοράσεις. Α, έχει να κάνει με την ποιότητα του βαρελιού. Βαρελιού, ναι. Μάλιστα. Δουλέψαμε τα ελληνικά, δουλέψαμε πάρα πολλά βαρέλια από πολλούς μεγάλους οίκους, αλλά σαν τα γαλλικά δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα από εδώ θα φύγουν, θα πάνε στο κελάρι, θα μείνουν για άλλους 12 μήνες περίπου και μετά από 2-2,5 χρόνια, δηλαδή η εσοδεία του 2018 θα πουληθεί το 20. Πάμε λοιπόν να μας πούνε πώς βιώνουν τα παιδιά αυτή την διαδικασία. Λοιπόν, για να μας πεις λοιπόν εσύ ποια είναι η διαδικασία, τι ακριβώς κάνει.
Παίρνω ουσιαστικά το κρασί από το βαρέλι και το βάζω στο μπουκάλι. Πόσα χρόνια το κάνεις αυτό? Πολύ μικρός, από 7 χρονών. Από 7 χρονών κάνεις αυτή τη δουλειά? Και άλλες δουλειές, όχι μόνο. Η τεχνική πλέον τα έχεις μάθει, το κάνεις με κλειστά μάτια. Και αυτό, και στον ύπνο μου πλέον. Δηλαδή, στον ύπνο σου, σου αρέσει αυτό. Και να πω την ασχόληση με το κρασί? Ναι, γιατί όχι, μ' αρέσει, ναι. Μ' αρέσει. Αυτό, δεν το κυνηγάω κιόλας. Πόσα μπουκάλια κρασί γεμίζεις την ημέρα? Εντάξει, άλλο αυτό, αυτό είναι σχετικό. Υπάρχουν μέρες που μπορεί να δουλέψω, άλλες μπορεί να μην δουλέψω, αυτό. Περίπου. Γύρω στις 2.000 το λέει ο Νίκος. 2.000, 2.000. Ας πούμε τόσες, ξέρω εγώ. Ας πούμε τόσες. Μανώλη, έχουμε συνηθίσει από το χορό, σήμερα σε βλέπουμε εδώ στο κρασί. Πώς έγινε αυτό? Ήρθα να βοηθήσω το φιλαράκι, τον Νίκο, το μωρέ. Άρα πρέπει να σ' αρέσει όμως και εσένα η διαδικασία αυτή με το κρασί. Από μικρή με το κρασί ασχολιόμαστε. Και για πες μας λίγο εσύ, Μανώλη, εδώ πέρα με το φελό, τι ακριβώς, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείς? Αυτή τη στιγμή, Μαρία, γίνεται το τάπομα στα μπουκάλια. Το τάπομα. Περνάνε, ναι, οι φελοί, ελέγχουμε αν έχει περάσει σωστή ποσότητα κρασιού και κοιτάμε πάντα το μπουκάλι αν έχει μέσα το σωστό οξυγόνο. Λοιπόν, άμα δεν έχει, θα φεύγει πάλι πίσω. Μπορεί να μας χαλάσει το κρασί και δεν θα πάρει τις επιθυμητές γεύσεις που θέλουμε. Αυτά εσύ πώς τα γνωρίζεις, πώς τα έμαθες? Με τη βοήθεια του Νίκου, από παππού προς πάππου, όλα. Ασχολείσαι και εσύ δηλαδή με το κρασί? Εμείς ασχολιόμαστε με το κριτικό κρασί. Κριτικό κρασί, αλλά... Αλλά είμαστε εδώ, στον Νίκο το μωρέ. Το κώδικο όμως κρασί δεν είναι εξαιρετικό? Εξαιρετικό πάρα πολύ. Όλη η παραγωγή της ΚΟ βγάζουν εξαιρετικό κρασί. Πάρα πολύ καλό. Σε δούμε λοιπόν να κάνεις την διαδικασία. Παίρνεις το μπουκάλι. Παίρνουμε το μπουκάλι, μπαίνει στο πιεστήρα. Και ο πιεστήρας πατάει το φελό, η πρέσα. Όλα από ό,τι βλέπεις, Μαρία, είναι αυτόματα, αλλά πάντα είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Οι ρυθμίσεις, η εμπειρία. Ο Νίκος, μιλάμε για ένα τρομερός παραγωγός. Και η φελή μας πάνε είναι αψέκαστη. Η φελή είναι αψέκαστη. Αψέκαστη, ναι, είναι βιολογική. Είναι πορτογαλική, τη φέρνουμε από την Πορτογαλία εισαγωγή. Έχει σημασία η ποιότητα του φελού? Εμείς δίνουμε 10 χρόνια καραντί σε κάθε καταναλωτή που θα πάρει τη φιάλη μας, φτάνει να φυλάσσει στον κατάλληλο χώρο. Είναι το κοινό που μένει μέσα για να γίνει η λεγόμενη εναγωγική ζύμωση, δηλαδή θα στιγμή εξοκαριστεί το κρασί. Μετά από 5-6 ημέρες θα αρχίσει να δώσει. Αλλά για να δώσει το κρασί αυτό με στη φιάλη, πρέπει να έχει τριγηθεί μια άριστη πρώτη ύλη. Να μπει στο βαρέλι, να μπορέσει να φτιάξει το χαρακτήρα του, να μπορέσει να φτιάξει όχι μόνο τον αρωματικό και υνοπνευματικό χαρακτήρα, αλλά να έχει δώσει όλα τα οργανωλεπτικά συστατικά. Μετά από αυτή τη διαδικασία μπαίνει, τι μπαίνει ακριβώς? Θα μπει από πάνω το καψούλι, μέσα του χρόνου το καλοκαίρι, η ετικέτα, το πιστοκόλλητο. Τώρα θα αποθηκευτεί έτσι όπως... Ναι, στα κελάρια μέσα. Στο τέλος μπαίνει το... Στο τέλος, ναι. Στο τέλος. Αναλόγως συζήτηση πάντα. Έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να δώσεις έτσι στους νέους, στα νέα παιδιά, που ο πρωτογενής τομέας αναπτύσσεται στο νησί μας και ειδικά το κρασί είναι πραγματικά σημαντικό. Μπράβο. Να σας πω κάτι. Το ευχάριστο όλης της υπόθεσης. Εμείς ξεκινήσαμε τότε και τρεις στην παραγωγή μαζί, περίπου το 98. Περνάμε δύσκολα. Εμείς θα το δεκανήσει, δεν λυγήσαμε ποτέ σαν λαός. Είμαστον πάρα πολλά χρόνια σκλαβωμένοι, 600 ολόκληρα χρόνια, κρατηθήκαμε. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να εμφυσίσουμε στο πνεύμα των παιδιών μας ότι δεν σταματάει ούτε η ζωή, ούτε η εργασία ποτέ. Εντάξει, αυτή τη στιγμή υπάρχουν οικογένειες που θα φέρουν δύσκολα. Πρέπει, ακόμα και η τοπική αρχή, σε τοπικό επίπεδο, να ενισχύσουν τον πρωτογενή τομέα. Γιατί ο μοχλός κάθε οικονομίας είναι ο πρωτογενής τομέας. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να δώσω. Και να ξεκινήσουν και άλλοι παραγωγή. Βρισκόμαστε σε ένα νησί, πραγματικά όπως το έχουν πει... Ευλογημένο. Ναι, όπως έχουν πει και αρχαίοι, από αρχαίους δρομαίους, από όλες τους θυμάμαι, ξενήθηκε και από τον πρωί, εδώ πέρα, έχουν μιλήσει
για τον Κόιο Ίνο, για τον Πτελεατικό Ίνο. Από εδώ πέρασε ο Μέγας Αλέξανδρος και πήρε κρασί για να πάει να πολεμήσει στην Περσία κάτω. Ο Κλίνεος, ο Αθήνος, μου έρχονται σιγά σιγά ένας ένας. Ο Ιπποκράτης έχει γράψει κάπου 160 κόλλες για το λεγόμενο Κόιο Ίνο, που δίνει εντολές πώς να τον πιούν, και όχι μόνο σαν φάρμακο, και σαν πολυματικό έχει πληγές τους. Ζούμε σε ένα νησί που δεν έχουμε να φοβηθούμε από Περονόσπορο, σχεδόν ποτέ. Το ίδιο θέλει μεγάλη προσοχή. Και το μεγάλο ατού του κάθε είναι παρακακού είναι η πρόληψη, να μην τον πιάσει αρρώστια. Εάν τον πιάσει μετά θα έχει θέματα και πρέπει να ασχοληθεί με τα χημικά. Το μήνυμα που θέλω να δώσω, να ασχοληθεί και άλλος κόσμος με τον πρωτογενή τομέα. Εγώ ξεκίνησα, ήμουν ένα νέο υπηλοποιού γιος, θυμάστε ότι πέρασα αφισβητής και ποιος είναι αυτός. Θέλει προσπάθεια. Όμως για το κρασί σε έκανε να ασχοληθείς επαγγελματικά. Πρώτα το κρασί και μετά το αμπέλι, ναι, το λατρεύω. Πάντα γίνεται ένας έλεγχος από μένα, γιατί δεν είμαστε ούτε χημικοί ούτε οινολόγοι για να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Το αποτέλεσμα το αφήσω σε ένα, Μαρία. Είσαι η πρώτη που δοκιμάσει αυτό το βαρέλι. Εμένα μου φαίνεται εξαιρετικό. Να είσαι καλά. Τι είδες πόσο μαλακωμένες θα είναι εσύ. Τι αρώματα βγάζει. Πολύ βανίλια φέτος. Πολύ βανίλια. Πολύ βανίλια. Και ξεκινάει δηλαδή η διαδικασία. Και ξεκινάει, δεν θέλω να γελάσει ο κόσμος. Δηλαδή. Πάντα πετώ και λίγο αγιασμό. Αγιασμό. Πάντα πρωτού την εφιάλτη. Είναι πολύ σημαντικό. Ούτε να πούνε ο Νίκος είναι ο καλός ή θέλει να δείξει πως είναι ο καλός. Ο κόσμος με έχει κρίνει τι είμαι και τι δεν είμαι. Πάρτε με. Αυτό δείχνει μια βαθιά πίεση και σε τιμά. Πάρτο κύριε Σιμάς. Ωραία. Σιγά πρέπει να πάει κατακούρυφο, περίμενε. Νικόλα τράβα, ξεκινάμε. Το ξεκινάει ουσιαστικά το νέο βαρέλι να εμφιαλώνεται στα μπουκάλια.